Είναι αναμενόμενο, κύριε Υπουργέ, να δίνετε το δικό σας περιεχόμενο στον όρο ανάπτυξη, που κλείνεται εξάλλου σε όλες τις πτώσεις και ψευδεπίγραφα, θα λέγαμε, προβάλλεται ως γιατρικό για τα λαϊκά προβλήματα. Αξιοποιείτε, λέτε, στην αιτιολογική έκθεση 25 χρόνια εμπειρία από την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων για να προχωρήσετε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναπτυξιακής προοπτικής. Βεβαίως, στην ίδια ρότα είστε των ρυθμίσεων του Καποδίστρια, του Καλλικράτη και του Κλισθένη. Και έτσι προχωράτε, με τις αναγκαίες βεβαίως ρυθμίσεις και προσαρμογές. Στη ρότα των προγραμματικών συμβάσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων, στη ρότα της χρεοκοπίας των δίθεν αναπτυξιακών εταιριών, δήμων και νομαρχιών παλαιότερα. Μπορεί να είναι πιο βαρύχδουπος ο τίτλος Αναπτυξιακοί Οργανισμοί από το Αναπτυξιακές Εταιρείες, όμως δεν μπορεί να κρυφτεί η ουσία ότι είναι μια μορφή, ένα εργαλείο, ένας μοχλός για να περάσουν μέσα από την τοπική διοίκηση κομμάτια είτε αρμοδιοτήτων είτε υποδομών στην αγορά στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Είναι καινούργιο? Είναι παλιό? Έρχεται κάτι νέο, καινοτόμο, έξυπνο, όπως λέτε? Όχι. Είναι πολύ παλιό, φθαρμένο και σάπιο. Έχει αποτύχει παταγωδώς και το ξέρετε. Γιατί δεν αξιοποιείτε τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για το πόσες αναπτυξιακές χρεοκοπήσανε, πόσα χρέη αφήσανε, πόσα χρέη φορτώσανε στους δημότες? Εξάλλου και μόνο το άρθρο 23 αυτού του σχεδίου νόμου δείχνει την κατ' επανάληψη επιλογή όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων στο να κατασπαταλούνται χρήματα και στη συνέχεια να ξεφορτώνονται οι υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης. Θέλετε να δημιουργηθούν ανώνυμες εταιρείες που τις αναγορεύετε μάλιστα ως ισότιμους, όπως λέτε στο άρθρο 9 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, που μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες στον ΟΤΑ και υπηρεσίες προς τους πολίτες. Και θέλετε να έχουν οπωσδήποτε διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών με διευθυντή όμως μετακλητό υπάλληλο που θα τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και το Γενικό Διευθυντή, στο άρθρο 3. Αναφέρεστε στην παροχή τεχνικής βοήθειας στους ΟΤΑ από φορείς με εμπειρία που θα τους πληρώνουν κατά το δοκούν, καθώς και σε ανάθεση εξωτερικού συμβούλου εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Όλο για τις τεχνικές υπηρεσίες, θα έλεγε κανείς, μιλάτε. Μόνο που το όλο δεν πάει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξοπλισμό και στήριξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ που απαιτούνται άμεσα. Πάει σε έναν ευέλικτο μηχανισμό προθήμων που δεν θα αμφισβητεί ούτε το σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που τίθενται, ούτε τις διαδικασίες, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα. Θέλετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις ανώμιες εταιρείες σαν μεσάζοντες για να διοχετεύετε χρήμα όπου και όσο θέλετε, μακριά από το δημόσιο λογιστικό και την στοιχειώδη διαφάνεια που επιβάλλετε και γι' αυτό δεν επανασυστήνεται ούτε καν εκείνες τις δομές που υπήρχαν τον ΤΙΔΚ. Δεν είναι τυχαίο βέβαια που με τα ψηλά γράμματα καταργείτε την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του 46-35, δηλαδή οι αναπτυξιακοί οργανισμοί εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο του 44-12 και των 21-90 για τις προσλήψεις του τακτικού προσωπικού. Διατηρείτε τη διάταξη που τεχνικά έργα των Δήμων μπορούν να γίνονται κατά παρέκκληση των πολυδομικών διατάξεων, χωρίς να απαιτείτε έκδοση άδειας από τις αρμόδιες αρχές και μάλιστα την επεκτείνετε και για τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, χωρίς να βάζετε καν τον όρο ότι θα έχουν μελέτες περιβαλλοντικά διοδοτημένες. Αλήθεια, αυτό που μας φαίνεται ότι είναι πάτε να σώσετε την υπόθεση με το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στις πλημμύρες της Μάνδρας, του Δήμου Μάνδρας εννοούμε, το 2017. Παρά τις τεράστιες καταστροφές που έχουμε κάθε χρόνο σε υποδομές, παρά τις πάμπολες αυθαιρεσίες που έρχονται στο φως συνέχεια, παρά την τεράστια υποστελέχωση και την πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ως αποθετήριο ευθυνών, με τις ποινικές και αστικές ευθύνες που φορτώνει στους υπαλλήλους. Και δεν είδαμε να υδρώνει τα αυτή σας όταν σας ζητήσαμε να προχωρήσετε στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Θεωρείτε σωστό, παραδείγματος χάρη στην Κεντρική Μακεδονία, ο πολίτης που παθαίνει ζημιά από βλάβη του οδικού δικτύου να μην στρέφεται κατά της περιφερειακής αρχής, αλλά να στρέφεται κατά του υπαλλήλου που στην αναρτημένη απόφαση στη διάβια φαίνεται πως έχει την ευθύνη της εποπτείας του δρόμου? Θεωρείτε σωστό να χρησιμοποιείτε και σε αυτό το σχέδιο το νόμου τον όρο του 44-12 περί τεχνικής επάρκειας, τεχνικής υπηρεσίας, χωρίς να έχει βγει η προβλεπόμενη οικία που να καθορίζει την ελάχιστη στελέχωση σε αριθμό και ειδικότητα? Αναγάγεται το Δήμαρχο εκτός από άρχοντα και σε πολυμήχανο, θα λέγαμε μηχανικό, που θα έχει δικαίωμα να υπογράφει άδειες δόμησης και άλλες εξειδικευμένες διοικητικές πράξεις, που όταν θα θέλει θα θεωρεί την τεχνική του υπηρεσία μη επαρκή και θα συνάπτει προγραμματική σύμβαση κατά το ΜΕΤΑ, ΜΟΔ και άλλα, και όταν θα θέλει θα τη θεωρεί επαρκή και θα μπορεί να φορτώνει όσο θέλει τους υπαλλήλους του. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών και στη λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια με τη λογική κόστος τους ωφέλους. Ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων, η ιεράρχηση, η εκπόνηση των μελετών, η εκτέλεση και η επίβλεψη, μόνο αν γίνεται μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό και φορέα,
μπορεί να βάζει μπροστά τις λαϊκές ανάγκες σε υποδομές, σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς κλπ. Με το άρθρο 13 αντιμετωπίζεται ζητήματα αύξησης των μετακινήσεων των αιρετών, αλλά όχι των υπαλλήλων. Πώς θα λειτουργούν οι υπηρεσίες τεχνικές κλπ. Όταν τους αποζημιώνεται με ψίχουλα και μόνο για 60 μέρες για κινήσεις εκτός έδρας. Και δεν αποδέχεστε την νομοθετική ρύθμιση στοιχειοδός για τα κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης που σας έχουμε καταθέσει και σας ξαναδώσουμε. Δεν θα σταθούμε στα ζητήματα της κινητικότητας που τα έχετε σφαγιάσει με τους περιορισμούς που έχετε νομοθετήσει, παρά μόνο στις τιμωρητικές διαδικασίες που εισάγεται με το άρθρο 44 και το άρθρο 45, που βάζετε στην πραγματικότητα αυτό και από την αρχή την επανεξέταση των μεταπτυχιακών των εργαζομένων που μετατάσσονται. Με το άρθρο 47 για την επιλογή προϊσταμένων, προχωράτε παραπέρα ακόμα σε τον αντιδραστικό νόμο της αξιολόγησης Φερναδράκη. Τροποποιείτε τη μοριοδότηση, δεν θα τα αναλύσω όπως αναφέρθηκε και πριν, και θέλουμε να σταθούμε μόνο σε δύο πλευρές. Στο ίδιο άρθρο, ενώ λύνεται το ζήτημα των γιατρών, αφήνετε απ' έξω τους οδοντιάτρους εσύ, και επίσης την απαράδεκτη αντιδημοκρατική ρύθμιση που καταργείται τη συμμετοχή των αιρετών των εργαζομένων στα συμβούλια επιλογής προσωπικού και τους αντικαθιστάτε με υπηρεσιακά στελέχη. Στο άρθρο 54 για τη νομική υποστήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, θέλουμε να σημειώσουμε ότι η ρύθμιση που εισάγεται χειροτερεύει τη ρύθμιση που υπάρχει για τους ΣΟΤΑ. Και θα λέγαμε ότι στοιχειοδός πρέπει να υπάρξει εκεί, να μην βάζετε υποαίρεση, δηλαδή αν θα εισηγηθεί αρνητικά η διεύθυνση προσωπικού. Η διεύθυνση προσωπικού να εισηγείται αν υφίστανται οι προϋποθέσεις που βάζετε και τίποτε άλλο. Τέλος, επαναφέρουμε τα αιτήματά μας, πέρα από το αίτημά μας, θα αποσυρθούν τα συγκεκριμένα που αναφερθήκαμε ή να βελτιωθούν τα άλλα. Επαναφέρουμε τα αιτήματά μας για άμεση αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών με προσλήψη μόνιμου προσωπικού, καθώς και τις παρακάτω προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις που σας έχουμε καταθέσει και σας ξανακαταθέτουμε και επιγραμματικά με τίτλους αναφέρουμε. Για την άρση του καθεστώτος μεταφοράς αστικής ευθύνης υπαλλήλων των τεχνικών υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών, για τα κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης εντός έδρας των ελεγκτικών μηχανισμών των περιφερειών, για διεύρυνση της ρύθμισης του άρθρου 167 του 4483 ώστε να καλύπτονται τα παιδιά των εργαζομένων και για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και ΕΚΔΑΠΑΜΕΑ. Και τέλος, για μια ελάχιστη ρύθμιση που ζητήσαμε, είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι που δούλεψαν με τις περιφέρειες για το Μάτι και για τη Μάνδρα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν έχει λυθεί αυτό το ζήτημα και σας έχουμε καταθέσει μια συγκεκριμένη τροπολογία και θα σας την επανακαταθέσουμε. Ευχαριστώ πολύ.